Ο στρατός της Συρίας κατάφερε να σπάσει την πολιορκία της βάσης Κουβαΐρη στα βόρεια της χώρας. Εδώ και δύο χρόνια οι τζιχαντιστές επιχειρούσαν να την καταλάβουν έχοντας σφίξει το κλειό και αποκόπτοντάς την, αλλά οι ελάχιστε δυνάμεις που βρίσκονταν μέσα κρατούσαν τον ελεγχό της. Εν τω μεταξύ, από οβίδες των ανταρτών στη Λατάκια σκοτώθηκαν 23 άμαχοι και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με κρατικέ πηγέ, πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστέ επιθέσει σε διαφορετικά σημεία τη παραλιακή πόλη που αποτελεί ένα ισχυρό προπύργιο των καθεστωτικών δυνάμεων και ζει η πλειονότητα των Αλεβιτών, ομόθρησκη του Μπασάρα Λάσαντ. Όσον αφορά στο μέλλον του ηγέτη τη Συρία, η Ρωσία επιθυμεί να καθίσει με δυνάμει τη αντιπολίτευση και να καταρτήσουν έναν οδικό χάρτη 18 μηνών για συνταγματικέ μεταρρυθμίσει και τη διεξαγωγή προώρων εκλογών. Το σχέδιο 8 σημείων δεν αποκλεί τη συμμετοχή του στι εκλογέ, κάτι που οι αντίπαλοι του θεωρούν αδιανόητο.